Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και την εκπομπή Infotainment. Είμαι η Μαργαρίτα Μαχαίρα και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί για να δούμε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, να ρίξουμε μία ματιά στα αθλητικά, σε περίεργα νέα, θα πάμε μέχρι τις συναυλίες που γίνονται αυτές τις ημέρες και φυσικά θα ταξιδέψουμε. Θα ξεκινήσουμε όμως τώρα με τα πρωτοσέλιδα που βλέπουμε στο zoogla.gr. Με το πρώτο πρωτοσέλιδο να έχει τίτλο «Έσπασαν τα ισόβια, ένοχοι για απλή συνέργεια, Παπαγεωργόπουλος, Λεμούσια, στην υπόθεση υπεξαίρεσης του Δήμου Θεσσαλονίκης». Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση από το zoogla.gr. Το δεύτερο τώρα πρωτοσέλιδο έχει τίτλο «Ελληνικός δορυφόρος στο διάστημα, καρέ-καρέ η εκτόξευση του Λάμδα ΣΑΤ από τις εγκαταστάσεις της NASA». Υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο για να δείτε. Και το τρίτο πρωτοσέλιδο έχει τίτλο «Ανασύρουν το Κονκόρντια, σε εξέλιξη οι προσπάθειες για την ανέλκυση του βυθισμένου πλοίου που οδήγησε στο θάνατο 32 ανθρώπους». Μπορείτε λοιπόν να διαβάσετε τα ρεπορτάζ, να δείτε και φωτογραφίες και βίντεο και φυσικά να ενημερωθείτε για ό,τι άλλο υπάρχει και τρέχει αυτή τη στιγμή. Τώρα, εμείς θα ξεκινήσουμε με τα καταστήματα που εχθές Κυριακή ήταν μισά ανοιχτά σε 10 τουριστικές περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο της απόφασης που προβλέπει την κυριακάτικη λειτουργία των μαγαζιών. Η ΓΕΣΕΒΕ κάλεσε σε διαμαρτυρία τους εμπόρους που αντιδρούν στο μέτρο και έτσι συγκεντρώθηκαν το πρωί της Κυριακής στην Ερμού. Να δούμε το βίντεο της Ζούγκλας. Βασιλόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Σήμερα έχουμε απεργία, απεργούν όλοι οι εργαζόμενοι στο εμπόριο για την Κυριακή αργία και ταυτόχρονα και οι έμποροι, οι μικρομεσαίοι έμποροι, έκλεισαν τα μαγαζιά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Έχουμε μια πράξη επιθετική της κυβέρνησης, απελευθερώνει τις Κυριακές όλο το χρόνο, 52 Κυριακές, ψεύδονταν όταν έλεγε ότι δοκιμαστικά και δήθεν 7 Κυριακές και αυτό θα ήταν όλο. Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι εδώ έχουμε μια επιθετική πράξη. Στόχος είναι το εμπόριο. Στόχος είναι η οικονομία της χώρας. Να σας πω
ότι σε μια χώρα που λιμάζεται κυριολεκτικά, σε μια χώρα όπου πάνω από το 60% των εργαζόμενων έχει να πληρωθεί από 2 έως και 17-18 μήνες, μια χώρα όπου η ανεργία έχει φτάσει, ξεπερνάει το 35%, σε αυτή τη χώρα λοιπόν ανοίγουν τα καταστήματα. Γιατί? Για 5 μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, για τα Lambda Development, για τα Mall. Οι άνθρωποι λειτουργούν σαν dealers για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Από ό,τι βλέπετε τα μαγαζιά είναι κλειστά. Σήμερα η απεργία έχει ποσοστό πάνω από 90%. Η Κυριακή λοιπόν δεν θα περάσει, είναι δικαίωμά μας, υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπειά μας, τη ζωή μας, την οικονομία της χώρας και τον πολιτισμό μας. Είδαμε λοιπόν αποσπάσματα από τη χθεσινή συγκέντρωση των εμπόρων στην Ερμού, όπου η τηλεόραση της Ζούγκλας ήταν εκεί. Και τώρα θα πάμε στο ναυάγιο που έγινε στη Σάμος. 4 ανέρχονται οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους όπου επέβαιναν μετανάστες κοντά στο Καρλόβαση της Σάμου την Παρασκευή. Το Σάββατο, άνδρες του λιμενικού εντόπισαν τις σωρούς ακόμη 2 ανθρώπων, ενός άνδρα και ενός αγοριού. Το λιμενικό ενημερώθηκε την Παρασκευή για το ναυάγιο από το πλήρωμα εστιοφόρου, το οποίο έπλεε στην περιοχή και αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση εντοπισμού. Λίγο αργότερα, την ίδια ημέρα, εντοπίστηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ 12 άνθρωποι διασώθηκαν. Από αυτούς, οι 6 μεταφέρθηκαν στη Χίο και οι υπόλοιποι στο λιμεναρχείο Σάμου. Μάλιστα, την αντίδραση κατοίκων και φορέων του νησιού προκάλεσε το γεγονός πως οι σωροί των άτυχων μεταναστών τοποθετήθηκαν σε σακούλες και παρέμειναν στο σκάφος του λιμενικού για περισσότερες από 3 ώρες. Οι έρευνες του λιμενικού συνεχίζονται καθώς οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για συνολικά 38 επιβαίνοντες στο πλοιάριο. Το βίντεο αυτό, μάλιστα και το ναυάγιο αυτό, έρχεται μετά από το βίντεο που είχαμε παρουσιάσει την Παρασκευή για την έρευνα της Διεθνής Αμνηστίας ότι έχει μειωθεί πολύ το μεταναστευτικό ρεύμα και η παράνομη μετανάστευση. Τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, πραγματοποίησε κοινή επίσκεψη με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλη Κικίλια, σε μοίρα τακτικών μεταφορών στην Ελευσίνα. Οι υπουργοί ενημερώθηκαν από το διοικητή της μοίρας για την προετοιμασία, την κατάσταση και το διαθέσιμο τεχνικό και ανθρώπινο δυναμικό που θα διατεθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Σήμερα από κοινού με τον συνάδελφό μου Υπουργό Προστασίας του Πολίτη βρεθήκαμε εδώ και για να ενημερωθούμε αλλά και για να σας στείλουμε ένα μήνυμα και απευθύνουμε κυρίως στην διοίκηση και τα πληρώματα των πυροσβεστικών μας αεροσκαφών που κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και αντίξιες συνθήκες δίνουν καθημερινά τη μάχη για την προστασία των Ελλήνων πολιτών, της περιουσίας τους και του περιβάλλοντος της χώρας μας. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης αντιληφθήκαμε για μια ακόμα φορά τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η ελληνική αεροπορία που σε αγαστή συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα πραγματικά έχουν καταφέρει τον τελευταίο καιρό να στήσουν έναν μηχανισμό ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που κάθε χρόνο απειλούν την πατρίδα μας. Η συνεργασία των δύο Υπουργείων είναι ιδιαίτερα σημαντική και από κοινού έχουμε αποφασίσει να προωθήσουμε πρωτοβουλίες έτσι ώστε και το υπάρχον υλικό, τα πτυτικά μέσα, να τύχουν της απαραίτητης συντήρησης, να είναι όλα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά και στο μέλλον η χώρα μας να έχει περισσότερο θωρακιστεί με καινούργια αεροπλάνα που θα ανταποκρίνονται με πληρότητα και αποτελεσματικότητα στην αποστολή τους. Αυτή είναι η δουλειά του κράτους, αυτή είναι η αποστολή του, να προνοεί, να προβλέπει, να προετοιμάζεται. Από την άλλη μεριά όμως, πολύ σημαντικότερη είναι η συμβολή των χειριστών αλλά και των μηχανικών στην μεγάλη προσπάθεια που γίνεται ώστε τα δυτικά μέσα να είναι πάντοτε σε θεσιμότητα και να είναι αποτελεσματικά. Λέω καμιά φορά, και αυτό ισχύει γενικότερα για τις ελληνικές άνθρωπες δυνάμεις, ότι πίσω από τα μηχανήματα, από τα οπλικά συστήματα, από τα αεροπλάνα
Πραγματική δύναμη είναι η ψυχή και το φρόνημα των Ελλήνων πιλότων και όλων εκείνων που καθημερινά με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, με υψηλό δίκτυο επαγγελματισμού και με άριστη εκπαίδευση συνιστούν την μεγάλη εγγύηση για την επιτυχία της αποστολής. Κύριε Υπουργέ, αγαπητές συνάδελφοι και φίλοι και κύριε, σε καλωσορίζω στον χώρο αυτό. Είμαι βέβαιος ότι από την ενημέρωση που προηγήθηκε έγινε αντιληπτό κάτι που ούτως ή άλλως γνώριζες και από πριν, ότι οι συνέργειες που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στα δύο Υπουργεία, ανάμεσα στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία και το Πυροσβεστικό Σώμα, αποδίδουν. Όλο και περισσότερο σφυριλαντούνται σχέσεις αλληλεγγύης και συνεργασίας και έχει ιδιαίτερη σημασία για την γενικότερη λειτουργία και της ίδιας της κυβέρνησης, αλλά και των εποπτευόμενων θεσμών. Στρέφοντας σήμερα στο Υπουργείο σου, θέλω να μεταφέρεις προς την ελληνική πυροσβεστική, σε πυροσβεστικό μας σώμα και προς τα στελέχη, έναν εγκάρδιο χαιρετισμό και επίσης την αναγνώριση και το σεβασμό για το σπουδαίο έργο που επιτελούν αυτά τα χρόνια στην προάσπιση της πατρίδας μας, του περιβάλλοντος, των ανθρώπινων ζώων και των περιουσιών τους. Εκτιμούμε βαθύτατα την συμβολή σας στο έργο μας. Είναι ένα έργο δύσκολο, τα προβλήματα είναι γνωστά σε όλους, όμως τολμώ να πω και μετά τη σημερινή επίσκεψη ότι η ψυχή του Έλληνα υπάρχει στα σώματα ασφαλείας, υπάρχει στους μηχανικούς, στους χειριστές, στη διοίκηση της πολεμικής αεροπορίας, όπως και υπάρχει επίσης εξίσου στο Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο είναι πλήρως αναπτυγμένο σε όλη την Ελλάδα και έτοιμο να αντιμετωπίσει κατά το δυνατόν όλες τις προκλήσεις μιας αντιπυρικής περίοδου. Τούτη την ώρα το έργο που συντελείται εδώ είναι τιτάνιο, διότι γίνεται κάτω από ιδιαίτερα δίξωες συνθήκες, δεδομένων των προβλημάτων που λίγο πολύ γνωρίζετε και που μας έχουν κυριολεκτηθεί. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με γρήγορους ρυθμούς στα δύο Υπουργεία, ώστε συντομότατα και ο υπάρχον εξοπλισμός, οι υποδομές και τα αεροσκάφη να είναι όλα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Συγχρόνως όμως ανοίγουμε και ένα κεφάλαιο που έχει να κάνει με την προμήθεια σε κάποια στιγμή νέων σύγχρονων πυροσβεστικών αεροπλάνων που θα τεθούν στην υπηρεσία της αποστολής τους από κοινού με το υπάρχον υλικό. Σε ό,τι αφορά την υπάρξουσα υποδομή, θα ήθελα να εξάρω το σπουδαίο έργο που επιτελούν βεβαίως οι χειριστές που, όπως είπα, με αυτοθυσία ασκούν την αποστολή τους, αλλά από την άλλη μεριά και οι μηχανικοί που καθημερινά δίνουν μάχη για να κρατάνε αυτά τα αεροπλάνα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Φέτος η Ελλάδα έχει δημιουργήσει ένα αντιπυρικό μέτωπο. Ήδη αυτή τη στιγμή επιχειρούν κοντά στα 14 αεροπλάνα και μέσα σε μια εβδομάδα θα τα έχουμε φτάσει στα 16. Είναι προφανές και αυταπόδεκτο και το γνωρίζετε καλύτερα ίσως ότι προβλήματα υπάρχουν, κυρίως ότι έχει να κάνει με τον εξοπλισμό και τα πτυτικά. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο έμψυχο δυναμικό της πολεμικής αεροπορίας και του πυροσβεστικού σώματος και τους εθελοντές βέβαια, όπως και τους ανθρώπους που ασχολούνται από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την πλήρη ανάπτυξη που υπάρχει σε όλη τη χώρα, στα νησιά μας, στις μεγάλες πόλεις, έτσι ώστε να προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να προλαμβάνουμε και μετά να αντιμετωπίζουμε. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, γιατί εμπράκτως δείχνει τη στήριξη και την αλληλεγγύη και βέβαια θα μελετηθεί από τα δύο Υπουργεία η δυνατότητα να ανανεωθεί ο στόλος, έτσι ώστε να παρουσιαστούμε και σε αυτό το κομμάτι πιο δυνατή στο μέλλον. Συγχαρητήρια, καλή δύναμη, καλή συνέχεια και εύχομαι αυτή η χρονιά, αυτό το καλοκαίρι, να είναι πιο ήσυχο.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Για ψυχολογικό και ηθικό πόλεμο κατά των γιατρών κάνει λόγο ο γιατρός του νοσοκομείου Λαμίας Βασίλης Αντωνιάδης με αφορμή δημοσιεύματα για τα φακελάκια. Με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας αποκαλύπτεται ότι ο κατάλογος με τις απαιτήσεις των γιατρών που κάνουν μέχρι και παζάρια με τους ασθενείς. Να δούμε το ρεπορτάζ από το Star Κεντρικής Ελλάδος. Παρά να πω ότι βασιζόμενοι σε ένα πραγματικό πρόβλημα ή ας πούμε έγκριτοι δημοσιογράφοι προσπαθούν να παρουσιάσουν προς τα έξω ένα κοινωνικό πρόβλημα. Βέβαια και σαφώς εάν υπάρχουν τέτοιου είδους τιμοκατάλογοι ή δεν ξέρω πώς έχουν εφευρεθεί αυτοί οι κατάλογοι και τι μπορεί να έχει ζητήσει ποτέ κάποιος από κάποιον ασθενή, πράγμα που είναι καταδικαστέο εκ των προτέρων και εκ του νόμου βεβαίως, και κακώς όσοι το κάνουν βρίσκονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι. Ωστόσο, αυτοί είναι λίγοι σχετικά με το μεγάλο σύνολο των χιλιάδων γιατρών που είναι ακόμη στο ΕΣΥ, όσους δεν κατάφεραν δηλαδή να διώξουν μέχρι στιγμής. Και δυστυχώς η όλη κατάσταση ευνοεί συστήματα τέτοια που θέλουν να οδηγήσουν τους γιατρούς εκτός συστήματος υγείας τελικά. Από τη μια είναι αυτός ο ψυχολογικός και ηθικός πόλεμος που γίνεται όσον αφορά τις καταγγελίες και πιέσεις ότι υπάρχουν γιατροί που χρηματίζονται ή και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι ή οποιοδήποτε καταχρώνται τη θέση τους. Αλλά αυτή η προπαγάνδα, πρέπει να πούμε, που βασίζεται βέβαια και πολύ και σε αντικειμενικά στοιχεία, γιατί πολλές φορές πράγματι έχουν γίνει τέτοια που άλλα ήρθαν στο φως και άλλα δεν έχουν έρθει. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι καταδικαστέα, θα πρέπει να τα αποφεύγουν και οι ίδιοι οι ασθενείς και συγγενείς. Αλλά λόγω της κρίσης έχουν αυξηθεί αυτά τα περιστατικά. Αλλά ακριβώς αυτό έλεγα, ότι υπάρχει πίεση και μέσω της προπαγάνδας κατά των γιατρών για να μην δικαιούνται να γκρινιάζουν για τα χάλια που έχει καταντήσει η υγεία, για την άλλη αυτά τα χάλια που πλέον βλέπουμε, η ολιγανθρωπία που υπάρχει, η έλλειψη μέσων κτλ. Οδηγεί κάποιους να καταχράσουν τις θέσεις τους. Μπορεί πράγματι κάποιοι να πιέζονται και από πραγματικά οικονομικά προβλήματα, να το δούμε έτσι. Βέβαια, γι' αυτό λέω ότι αυτά είναι ελαφρυντικά για αυτούς, αλλά μπορεί να εξηγούν, αλλά δεν δικαιολογούνται. Επί της ουσίας όμως, αυτή είναι μια μικρή μειοψηφία και προσπαθούν, η όλη κατάσταση δηλαδή όπως πάει, προσπαθεί να οδηγήσει τους περισσότερους των γιατρών να είναι, αν όχι ανεκτικοί, τουλάχιστον να μην γκρινιάζουν για όλα αυτά, και μερικοί βέβαια θα καταχρώνται και αυτοί. Τους μας πιέζουν δηλαδή να πούμε ότι ξέρετε κάτι, εμείς πεινάμε αυτή τη στιγμή, λέει ο λόγος έστω, αλλά πρέπει να βρούμε κάποιους άλλους τρόπους να εξοικονομήσουμε χρήματα. Πράγμα που είναι απαράδεκτο. Στους πολίτες που δέχονται έναν τέτοιον εκβιασμό, εσείς τι έχετε να πείτε? Από πριν ότι θα πρέπει να αποφεύγονται και από τους οι αντίστοιχες και από τους συγγενείς των και από τους ίδιους τους ασθενείς. Εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι όμως και ότι οι συνάδελφοι αυτοί που ακολουθούν την τακτική τη συγκεκριμένη είναι γνωστοί σε εσάς. Στο χώρο του νοσοκομείου. Γνωστοί σε εμάς, γιατί είναι κυρίως γνωστοί σε αυτούς οι οποίοι θα χρειαστούν τις υπηρεσίες κάποιων. Δεν ξέρετε, δεν μπορεί να ξέρει δηλαδή ένας γιατρός ποιος συνάδελφος του χρηματίζεται. Θα ζητήσει από κάποιον λεφτά παρά μόνο αν είμαι παρόν. Έτσι και εσείς το ίδιο φαντάζομαι θα μπορείτε να πείτε. Δεν μπορεί να λες, γιατί και εγώ μετά μπορεί να πω ότι ξέρεις κάτι, έδωσα λεφτά στο γιατρό. Αυτό δεν αποδεικνύεται, καταλάβατε. Εν της ουσίας μόνο όποιος είναι παρόν σε μια τέτοια συναλλαγή. Και βεβαίως. Γιατί θα μπορούσατε να βοηθήσετε και εσείς οι ίδιοι οι γιατροί στην εξυγίανση του κλάδου, να το πούμε έτσι. Κατά το δυνατόν πρέπει να γίνεται προσπάθεια, αλλά δεν είμαστε εμείς οι συναδελφοί διοικητικά μέτρα, διοικητικές αρχές, ας πούμε, ώστε να πάρουμε διοικητικά μέτρα. Έτσι. Εμείς παίρνουμε διοικητικά μέτρα μόνο εις περίπτωση που υπάρχει κάτι
είτε θα είναι ιατρικός σύλλογος. Θα μπορούσατε να ενημερώσετε όμως την αστυνομία ότι ένας συνάδελφός σας εκβιάζει ασθενείς. Θα μπορούσατε και εσείς να παρέμβετε σε αυτό. Πρέπει να το ξέρεις, να είσαι παρόν. Δεν μπορείς να σηκωφαντείς κάποιον χωρίς να έχετε αποδείξεις. Κυρία μου, δεν είναι αστείο το πράγμα. Επί της ουσίας, πολλές φορές χρησιμοποιείται η διόγκωση τέτοιων περιστατικών και η διατυμπάνιση τους ακριβώς για να καλύψει την κρίνια που υπάρχει μεταξύ των γιατρών για τα πραγματικά δύσκολα προβλήματα της επίλυτα υγείας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που δεν μπορούν να υπάρξουν πλέον υπηρεσίες του επίπεδου που υπήρχαν στο παρελθόν. Άρα κάποιοι πρέπει να κατηγορηθούν. Και ο μόνος τρόπος είναι να υπάρχει κανιβαλισμός. Κάθε φορά λέμε αυτός φταίει γιατί είναι κανένα το ένα, αυτός φταίει το άλλο, και κάθε φορά στοχοποιείται ένας κλάδος εργαζομένων ώστε τα προβλήματα που υπάρχουν και οι λύσεις που μεθοδεύονται, που είναι δυστυχώς εις βάρος και των χρησιμοποιούντων της υπηρεσίας και των υπηρετούντων σε κάποιες υπηρεσίες και ακόμα και όταν είναι υπηρεσίες που δεν ανήκουν βέβαια στο δημόσιο, περιπίν, με τα ταξί, τα φορτηγά κτλ. Κάθε φορά στοχοποιείται ένας κλάδος και συκοφαντείται ακριβώς για να χτυπηθεί και να μην μπορεί να διεκδικήσει και να μην τον πιστεύει κανείς τελικά, αν θέλει κάτι καλύτερο για αυτά που συμβαίνουν. Βέβαια είναι σοβαρά για αυτόν που δέχεται έναν εκβιασμό, δεν το συζητάμε, αλλά οι περιπτώσεις είναι σχετικά λίγες, τουλάχιστον όσο μπορούμε να ξέρουμε για τις επαρχίες. Στις διεθνείς εξελίξεις τώρα, αγνοώντας τις διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ κλιμάκωσε τις επιχειρήσεις του κατά της λωρίδας της Γάζας, βομβαρδίζοντας στόχους σε οργανισμούς που θεωρούνται ύποπτοι για σχέση με τη Χαμάς, ενώ επιχείρηση κατά θέσης της Χαμάς πραγματοποίησαν Ισραηλινή κομάντο εντός της Γάζας για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης. Πάμε τώρα να δούμε κάποια αποσπάσματα από τους βομβαρδισμούς. Τρέχουν λοιπόν πανικόβλητοι οι πολίτες και τι να κάνουν άλλωστε. Τώρα ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς απέστειλε γραπτό αίτημα στον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ να τεθούν οι Παλαιστίνοι υπό την προστασία του οργανισμού. Ο Αμπάς απίφθινε το αίτημα στον Μπαν Κι Μουν και εξέφρασε την ελπίδα για ταχεία παρέμβαση του ΟΗΕ. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Γραπτό αίτημα να τεθούν οι Παλαιστίνοι υπό την προστασία του ΟΗΕ παρέδωσε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς στον ειδικό απεσταλμένο του οργανισμού στη Ραμάλα. Ο Αμπάς απίφθινε το αίτημα στον Μπαν Κι Μουν και εξέφρασε την ελπίδα για ταχεία παρέμβαση του ΟΗΕ.
Σας παραδίδω αυτή την επιστολή ζητώντας εκ μέρους του Παλαιστινιακού λαού την παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Την εκπεφρασμένη θέση της Γαλλίας για επιστροφή στην κατάπαυση του πυρός επανέλαβε από την Αυστρία ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Λοράν Φαμπιούς. Τόσο στη Γάζα όσο και στο Ισραήλ η απόλυτη προτεραιότητα είναι η εκεχηρία. Η Γαλλία και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζητούν την επιστροφή στη Συμφωνία του 2012. Η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή ήταν η αιτία που χιλιάδες πολίτες στην Αυστραλία βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Παλαιστινιακό λαό. Στο Σίδνεϊ οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά των Ισραηλινών και ζητούσαν το τέλος των αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα. Ίδια η εικόνα και στο Αφγανιστάν με τους συγκεντρωθέντες να καίνε το ομοίωμα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και από τη λωρίδα της Γάζας θα πάμε στην Ουκρανία, καθώς άρον-άρον εγκαταλείπουν τον Ντόνετς εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης, φοβούμενοι ότι θα ξεσπάσουν νέες συγκρούσεις ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους φιλορώσους αυτονομιστές. Οικογένειες με βαλίτσες που περιέχουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα, επιβιβάζονται στις αμαξοστοιχίες και φεύγουν με προορισμό δυτικότερες περιοχές. Πάμε να το δούμε. Άρον-άρον εγκαταλείπουν τον Ντόνετς και εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης φοβούμενοι ότι θα ξεσπάσουν νέες συγκρούσεις ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους φιλορώσους αυτονομιστές. Οικογένειες με βαλίτσες που περιέχουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα επιβιβάζονται στις αμαξοστοιχίες και φεύγουν με προορισμό δυτικότερες περιοχές όπως εκείνη του Λβίβ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσέγκο έχει διευκρινίσει ότι η επιχείρηση του στρατού μετά το Σλαβιάνσκ θα συνεχιστεί και στις υπόλοιπες πόλεις στα ανατολικά, τονίζοντας ότι στόχος είναι οι μάχες να επικεντρωθούν στα περίχωρα, ώστε να μην κινδυνεύσει ο άμαχος πληθυσμός. Ωστόσο, οι κάτοικοι ανησυχούν, βλέποντας ότι οι αποσχιστές τις τελευταίες ώρες έχουν αναδιοργανωθεί και έχουν λάβει θέση σε κοντινή απόσταση από το ελεγχόμενο από τον Ουκρανικό στρατό αεροδρόμιο. Ταυτόχρονα όμως, τεθωρακισμένα των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την επαρχία του Ντόνετσκ, αναμένοντας εντολή για επίθεση. Κλιμακώνεται λοιπόν η ένταση και μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας και επίσης υπήρξε μια επίθεση με οβίδα, όπως κατήγγειλε η Μόσχα, τονίζοντας πως θα έχει μία αναστρέψη με συνέπειες για την Ουκρανία. Να δούμε το ρεπορτάζ από το Euronews. Μία αναστρέψη με συνέπειες θα έχει η επίθεση με οβίδα που εξαπέλυσε η Ουκρανία και χτύπησε ρωσική παραμεθόρια πόλη της Ρωσίας, τόνισε η Μόσχα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, η ανακοίνωσή του έκανε λόγο για επίθεση της Ουκρανίας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός Ρώσου πολίτη και τον τραυματισμό δύο γυναικών. Το Κίεβο από την πλευρά του έσπευσε να διαψεύσει ότι φέρει ευθύνη για την εκτόξευση της οβίδας που έπεσε σε ρωσικό έδαφος. Οι Ουκρανικές δυνάμεις δεν πραγματοποιούν βολές κατά του εδάφους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δεν ευθυνόμαστε εμείς, δήλωσε ο Αντρί Λισένκο, εκπρόσωπος του Ουκρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας. Λίγο έξω από τον Ντόνετσκ, οι Ουκρανικές δυνάμεις επανέκτησαν τον έλεγχο της πόλης Σιρένσκ, που ήταν στα χέρια των Ρωσόφωνων. Μετά από την εξέλιξη αυτή, εκατοντάδες κάτοικοι της πολύπαθης περιοχής εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, καθώς εκτιμούν πως οι επιθέσεις μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών θα εντάξουν. Τώρα θα πάμε να δούμε την ανασκόπηση της προηγούμενης εβδομάδας σχετικά με τα νέα και τις εξελίξεις της Ευρώπης από το Euronews με κεντρικά θέματα την υπόθεση Ντάλι και την μετοπική αντιπαράθεση με τον Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ που προσπαθεί να κερδίσει τους ευρωβουλευτές, αλλά και τις συνθήκες ζωής των μεταναστών από τη στιγμή που φτάνουν στην Ευρώπη. Να το δούμε. Καλώς ήρθατε στο ένδετο Europe Weekly. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ευρωπαϊκές ειδήσεις για την εβδομάδα που πέρασε. Αρχίζουμε με το ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο, όπου κατέθεσε για πρώτη φορά ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, αναφορικά με το πολύκροτο σκάνδαλο Ντάλι.
Ο πρώην Επίτροπος Υγείας Τζον Ντάλι ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε σε παρέτηση υπό το βάρος κατηγοριών για προσπάθεια αθέμητης άσκησης επιρροής. Η δίκη εξελίσσεται σε προσωπική αντιπαράθεση. Σε προσωπική αντιπαράθεση εξελίχθηκε η σημερινή δίκη σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση Ντάλι στο Λουξεμβούργο. Ο Μαλτέζος πρώην Επίτροπος Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο ότι τον έδιωξε από τη θέση του τον Οκτώβριο του 2012 και τον εκφόβησε με άσχημο τρόπο. Ο Μπαρόζο, που επίσης κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου, ισχυρίστηκε ότι υπήρξαν πολλές συναντήσεις μεταξύ τους και ότι ο Τζον Ντάλι οικειοθελώς παραιτήθηκε υπό το βάρος των κατηγοριών για διαφθορά εναντίον του. Ο τότε Επίτροπος Υγείας αναγκάστηκε σε παρέτηση μετά από έκθεση της υπηρεσίας κατά της απάτης, που ισχυριζόταν ότι γνώριζε ότι ένας συνεργάτης του ζήτησε χρήματα από σουηδική εταιρεία καπνού με αντάλλαγμα τροποποίησης στην νομοθεσία για τον καπνό. Ο Τζον Ντάλι αρνείται τις κατηγορίες και ζητά από το δικαστήριο να ακυρώσει το αίτημα του Μπαρόζο για παρέτηση. Αν ο πρώην Επίτροπος Ντάλι δικαιωθεί, η αποζημίωση ανέρχεται στο συμβολικό ποσό του μόλις 1 ευρώ. Αλλά ο πρόεδρος Μπαρόζο θα βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς θα έπρεπε να δώσει επιγόντως κάποιες εξηγήσεις κατά τις τελευταίες εβδομάδες της θητείας του. Για να καταλάβουμε καλύτερα τι διακυβεύεται στην υπόθεση που πήρε το όνομα Ντάλι Γκέιτ, συνομίλησα με τον Ολιβιέ Χούντεμαν. Είναι ίσα εκ των ιδρυτών στο Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικότητας που εργάζεται για τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Ολιβιέ Χούντεμαν, εκτός από τη διαμάχη Ντάλι Μπαρόζο που έχει πάρει τη δικαστική οδό, τι σημαίνει αυτή η υπόθεση αναφορικά με τις αδυναμίες του Ευρωπαϊκού Συστήματος? Η υπόθεση Ντάλι δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρκετά αυστηρούς και σαφείς κανόνες για τις σχέσεις της με διαπιστευμένους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων. Για τη βιομηχανία καπνού υπάρχει ένα σύνολο κανόνων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που δίνει ξεκάθαρες οδηγίες για περιορισμό της αλληλεπίδρασης με τη βιομηχανία στο ελάχιστο και την πλήρη διαφάνεια σε όλες τις συνεδριάσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι στο πρώην Επίτροπο Υγείας Τζον Ντάλι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Ακριβώς. Η δικαστική υπόθεση στη Μάλτα ολοκληρώθηκε χωρίς να επιβληθούν κυρώσεις στον κύριο Ντάλι. Αναγκάστηκε ωστόσο να παραιτηθεί. Φυσικά τώρα προσπαθεί να καθαρίσει το όνομά του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι ο κύριος Ντάλι είχε απόρριτες συναντήσεις με την καπνοβιομηχανία και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν τον εμπιστεύονταν πλέον. Το πρόβλημα ήταν ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμα και επίτροποι του Μπαρόζο, είχαν επίσης απόρριτες συναντήσεις με την καπνοβιομηχανία. Οι επαφές με εκπροσώπους των λόμπι δεν συνιστούν διαφθορά, έτσι δεν είναι? Αυτό γίνεται και σε εθνικά κοινοβούλια και υπουργεία. Απευθύνονται στον επιχειρηματικό τομέα για εξειδίκευση. Οπωσδήποτε. Το πρόβλημα δεν είναι οι ίδιες οι συναντήσεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στις συναντήσεις. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν τι συμβαίνει και ποιος έχει πρόσβαση και επιρροή. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει συγκεκριμένα κατά τη γνώμη σας προκειμένου να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια? Χρειαζόμαστε υποχρεωτική διαφάνεια στα μητρώα των λόμπι. Οι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι των ομάδων συμφερόντων πρέπει να εντάσσονται σε αυτά και να δημοσιοποιούν τις δραστηριότητές τους, πόσα χρήματα ξοδεύουν για τα λόμπι κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα όλη αυτή η διαδικασία γίνεται εθελοντικά και έτσι οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται είναι περιορισμένες. Χρειαζόμαστε ένα μητρό όπου όλοι θα είναι υποχρεωμένοι να γράφονται, να μην είναι επιλογή αλλά υποχρέωση. Τι είδους πληροφορίες θέλετε να γνωστοποιούνται? Σίγουρα θέλουμε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι των ομάδων συμφερόντων. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε ούτε καν πόσοι λομπίστες υπάρχουν στις Βρυξέλλες. Εκτιμούμε ότι είναι 15 με 30.000. Είναι όμως σημαντικό να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Πρέπει να γνωρίζουμε για ποια θέματα και για ποιους νόμους προσπαθούν να ασκήσουν επιρροή. Θα υπάρξει μια νέα ομάδα επιτρόπων τους επόμενους μήνες. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε? Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται πραγματικά να πάρει πολύ πιο σοβαρά τα προβλήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια αναφορικά με τις σχέσεις με τα λόμπι. Η αθέμητη επιρροή απασχολεί τον κόσμο. Για την εξασφάλιση της νομιμότητας και της εμπιστοσύνης των πολιτών χρειαζόμαστε πολύ σαφέστερους και ισχυρότερους κανόνες αναφορικά με τα λόμπι.
Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ αναμένεται να γίνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επελέγει τον Μάρτιο να είναι υποψήφιος της κεντροδεξιάς και έκτοτε έκανε μεγάλη προεκλογική εκστρατεία. Πριν από τις ευρωεκλογές είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με Ευρωπαίους πολίτες. Μετά έπρεπε να πείσει ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων ότι είναι ο κατάλληλος για τη θέση του Προέδρου. Τώρα η Ευρωβουλή θα πρέπει να ψηφίσει για την επικύρωση του διορισμού του. Ο κ. Γιούνκερ θα κληθεί να κάνει κάποιες παραχωρήσεις. Λίγες ημέρες πριν την ψηφοφορία για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ παρουσίασε το πρόγραμμά του στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός δήλωσε πως ο επόμενος Επίτροπος Οικονομικών θα προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από τους Σοσιαλδημοκράτες. Νομίζω πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα κρίσιμο ζήτημα. Πρέπει η Τρόικα να αποκτήσει μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση. Ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Τζάνι Πιτέλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τις θέσεις Γιούνκερ στο μεταναστευτικό, αλλά δήλωσε ικανοποιημένος από τις οικονομικές του εξαγγελίες. Η τοποθέτηση ενός σοσιαλιστή στην θέση του Επιτρόπου Οικονομικών βεβαίως αποτελεί μια καλή είδηση. Είναι όμως σημαντικό να εξασφαλίσουμε την ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητας. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Μετά τους σοσιαλιστές, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ συναντήθηκε με τους μετριοπαθείς ευρωσκεπτικιστές. Νέος επικεφαλής της ομάδας είναι ο Βρετανός συντηρητικός Σαγέντ Καμάλ. Αν τελικά εκλεγεί ο κ. Γιούνκερ, θα συνεργαστούμε μαζί του για να προωθήσουμε μια ατζέντα μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Ενιαία αγορά, ευέλικτη εργατική νόμη και ελεύθερο εμπόριο αποτελούν τις προτεραιότητές μας. Βεβαίως εμείς θα συνεργαστούμε με όποιον εκλεγεί στην Προεδρία της Κομισιόν. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ θα συναντήσει όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου πριν την ψηφοφορία της 15ης Ιουλίου. Δεν υπάρχει εβδομάδα που να περνά χωρίς να βυθίζεται ή να παρεμποδίζεται ένα πλοίο γεμάτο με παράνομους μετανάστες από ακτοφυλακή στην Ελλάδα ή την Ιταλία. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, τα τελευταία 14 χρόνια 23.000 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη. Οι υπόλοιποι ζουν σε άθλιες συνθήκες, όπως φαίνεται στο ρεπορτάζ της Εύης Κουτσοκώστα. Το όνειρο για έναν ευρωπαϊκό δρόμο. Μια κινητή έκθεση φωτογραφίας για τους πρόσφυγες. Ο Ιταλός φωτογράφος Αλεσάντρο Πένσο ταξίδεψε στην Κόρινθο και την Πάτρα και έζησε μαζί με πρόσφυγες και μετανάστες από το Αφγανιστάν, τη Συρία και αλλού και περιγράφει με το φωτογραφικό του φακό τις τραγικές τους ιστορίες. Όπως αυτή του Σακίρ, ενός εφήβου πρόσφυγα από το Αφγανιστάν που ζει στην Πάτρα και έφτασε δύο φορές στην Ιταλία αλλά τον γύρισαν πίσω. Την τελευταία φορά που τον είδα μου έδειξε ένα ξηράφι και μου είπε ότι την επόμενη φορά που θα φτάσω στην Ιταλία θα αρχίσω να χαρακώνω τον εαυτό μου. Ίσως τότε να έχω την ευκαιρία να μιλήσω με κάποιον και να προσπαθήσω να μείνω στην Ιταλία γιατί δεν μπορώ να επιβιώσω εδώ. Δεν έχω τίποτα. Ο Αλεσάντρο πήγε από την Ελλάδα στην Ιταλία και από εκεί οδήγησε μέχρι τις Βρυξέλλες ώστε να δείξει στην καρδιά λήψης των αποφάσεων την πραγματικότητα έξω από τα γραφεία και τις κλειστές αίθουσες και να ζητήσει αλλαγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τι νιώθουν όμως οι άνθρωποι βλέποντας αυτές τις εικόνες? Όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που έρχονται από τις εμπόλεμες ζώνες για να βρουν μια καλύτερη ζωή, συχνά ξεχνάμε στη Δύση πόσο δύσκολο είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι καλό να έχουμε εκθέσεις σαν και αυτοί που μας δείχνουν με ένα ρεαλιστικό τρόπο τι γίνεται και περιγράφουν τη ζωή αυτών των ανθρώπων που ψάχνουν για ένα καλύτερο αύριο. Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις τους πραγματικούς αριθμούς και πόσο συχνά συμβαίνει αυτό. Δεν είναι κάτι που γενικά οι άνθρωποι γνωρίζουν, όλους αυτούς τους αριθμούς και αυτά τα γεγονότα. Το μεταναστευτικό θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας της Ιταλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μόλις παρέλαβε τη σκυτάλη από την Ελλάδα. Λίγο πριν το τέλος να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην επόμενη εβδομάδα. Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα αρχίζει τη Δευτέρα 18 Ιουλίου με τον έκτο κύκλο των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την Ευρώπη θα πάμε στη Μαυριτανία για να δούμε την Άνση Τζόουνς, μια Αγγλίδα που ζει εκεί, να εξιστορεί το πώς παστεριώνεται το γάλα σε μια χώρα που δεν υπάρχουν αγελάδες. Είναι ενδιαφέρον και θα το δούμε και θα το συζητήσουμε μετά. Η Νάνση Τζόουνς Αμπέντερμαν είναι μια Αγγλίδα που ζει στη Μαυριτανία.
Πρόσφατα εξέδωσε βιβλίο για τις περιπέτειές της στην έρημο. Το βιβλίο έχει τίτλο «Το τυρί από καμήλα φαίνεται καλή ιδέα». Σε αυτό εξιστορεί το πώς παστεριώνεται το γάλα σε μια χώρα που δεν υπάρχουν αγελάδες. Το βασικό είναι το γάλα, το οποίο κάποιος πληρώνει για να είναι καλοδιατηρημένο. Η αρχή έγινε το 2001. Την επισκεφθήκαμε στο σπίτι της στο Νουασκότ και μιλήσαμε για τη ζωή της και τις περιπέτειές της. Ήρθα στη Μαυριτανία τον Ιούλιο του 1970. Είχα ακούσει πολλά για αυτό το μέρος. Ήμουν στο τελευταίο έτος των σπουδών μου στη μηχανολογία. Μας είχαν αναθέσει την κατασκευή ενός εργοστασίου γάλακτος στη Μαυριτανία. Στο Νουαξό το γάλα υπήρχε μόνο σε σκόνη. Αρχίσαμε το 1989 και στην αρχή ήταν σκέτη καταστροφή. Παραδοσιακά το γάλα δεν πωλείται και χρειάστηκαν 5 χρόνια για να δούμε τα πρώτα μας κέρδη. Σύλλεγαμε το γάλα το πρωί και το βράδυ κάναμε τις διανομές. Υπάρχει ένας διανομέας που έχει ένα σημείωμα που επιβεβαιώνει την παράδοση και την ποσότητα. Τα σημειώματα αντικαταστάθηκαν με νομίσματα και αυτό ενεργοποίησε την οικονομία. Κυρίως με την τροφή των ζώων κατά την περίοδο της ξηρασίας. Αυτό έχει άμεση επίδραση στην ποσότητα παραγωγής. Les gens calculaient qu'il y avait peut-être 3000 familles qui vivaient de ça dans la vallée. Είχαμε 1000 προμηθευτές και υπολογίζεται ότι στην κοιλάδα ζούσαν 3000 οικογένειες. Les enfants sont allés à l'école et tout. On a des cas très 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 exemplaires. Πουλώντας το γάλα αποκτούσαν οχήματα και ζώα και τα παιδιά μπορούσαν να πάνε στο σχολείο. Ξέρω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μου απονεμήθηκε ένα βραβείο Rolex και αυτό με έκανε πολύ χαρούμενη γιατί εκείνη την περίοδο υπήρχε μόνο μία τιμή. Αυτό είναι το εργοστάσιο της Nancy Jones. Άρχισε δημιουργώντας μια μικρή μονάδα παράγοντας παστεριωμένο γάλα καμήλας. Αρχικά ήταν δύσκολο να πείσει τους ανθρώπους να αγοράσουν το νέο προϊόν. Αλλά δείχνοντας αποφασιστικότητα, στο τέλος τα κατάφερε. Αυτό το εργοστάσιο παραγωγής παστεριωμένου γάλακτος καμήλας είναι το πρώτο όχι μόνο στη Μαυριτανία, αλλά σε όλο τον κόσμο. Το γάλα καμήλας παστεριώνεται στο εργοστάσιο της Νάνσης στη Μαυριτανία. Το γάλα που παράγεται διανέμεται και πωλείται γρήγορα. Ελέγξαμε την ποσότητα που έχει καταναλωθεί και βρήκαμε 4 καταστήματα στα οποία πριν το μεσημέρι το γάλα είχε τελειώσει. Εδώ είναι το σπίτι μου. Το να είσαι Μαυριτανός είναι ιδέα. Δεν πιστεύω ότι είμαι κακή Μαυριτανή. Αυτές οι καμήλες είναι που δίνουν το γάλα τους στο εργοστάσιο της Νάνση. Εκεί παστεριώνεται, συσκευάζεται και διανέμεται στο κατάστημα έτοιμο προς κατανάλωση. Κάτι διαφορετικό λοιπόν και σίγουρα μακριά από το δικό μας πολιτισμό. Ωστόσο, το γάλα αποτελεί βασική πηγή ασβεστίου στην καθημερινή μας διατροφή και ένας μέσος κάτοικος μιας πόλης στον δυτικό κόσμο προσλαμβάνει το 75% των αναγκών του σε ασβέστιο από γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ την ίδια στιγμή το γάλα είναι η ουσιαστική πηγή βιταμινών Α και Β. Τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε μαζί μας γιατί επιστρέφουμε με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.
αποκαταστάθηκε και η όσφρηση και η γεύση και η ακοή. Μπορώ και να αναπνέω πολύ καλύτερα. Μάθε πώς να προλαμβάνεις τις ασθένειες και πώς να τις αντιμετωπίζεις. Η διάγνωση ήταν ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε παιδί με δικό μας οάριο και μας είχαν προτείνει να μπούμε σε δανεικό. Μάθε πού πρέπει κάθε φορά να απευθύνεσαι. Έφτασα να χάσω 34 κιλά σε 8 μήνες. Μάθε να αγαπάς τον εαυτό σου και να ζεις με υγεία. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα πάμε να δούμε τα αθλητικά νέα, αφού το Μουντιάλ τελείωσε χθες και με γκολ του Μάριο Γκέτσε η Γερμανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο της Βραζιλίας και πρόσθεσε το τέταρτο αστέρι στη φανέλα της. Τα Πάντσερ έγραψαν ιστορία καθώς έγιναν η πρώτη ομάδα από την Ευρώπη που κατακτά το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελλο, μέσα στην Αμερικανική Ήπειρο. Πάμε να δούμε μερικά highlights από τον αγώνα και την απονομή. Με προσπάθεια από τον Σούρλε. Φέρνει τη σέντρα, το κατέβασμα, γκολ! Μάριο Γκέτσε! Αυτός είναι που παίρνει τη στιγμή του στο τελικό. Οι δύο που ήρθαν από τον πάγκο. Ανδρέ Σούρλε, όλη η ενέργεια. Μάριο Γκέτσε, το φανταστικό τελείωμα. Η χαρά του Προέδρου Γκάου, καγκελάριου Μέρκελ. Γερμανία 1, Αργεντινή 0. Ο Γκέτσε σε ένα ανώνυμο τουρνουά μέχρι τώρα, με μοναδική ανάμνηση εκείνο το ένα γκολ εναντίον της Γκάνας στο 2-2 στο δεύτερο παιχνίδι του ομίλου. Τώρα βάζει ένα γκολ για το οποίο θα δώσει μερικές εκατοντάδες συνεντεύξεις στο υπόλοιπο της ζωής του. Πώς ήταν, πώς το έβαλε, τι σήμαινε και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι ένα γκολ ιστορία. Φανταστικό στο πάρισμα πάντως. Τελείωνε με το αριστερό στη γωνία του Ρομέρο. Πανέμορφο γκολ. Το 171ο, αυτό που λέγαμε, ισοφαρίζει το ρεκόρ του 98 του Μουντιάλ της Γαλλίας. Αρχίζει να κυλά το τελετουργικό της απονομής. Και οι Γερμανοί κατά τα Ιωθώτα θα φτιάξουν το πασίγιο που λένε και στην Ισπανία, το διάδρομο, για να περάσουν από μέσα οι ηττημένοι φιναλίστοι.
ή μπορεί και να είναι άδειο τελείως αυτή τη στιγμή το μυαλό του, δεν ξέρεις. Ό,τι είχε και δεν είχε το έδωσε, το άδειασε, έκανε μια χρονιά στην Μπαρτσελόνα ουσιαστικά προσαρμοσμένη για να είναι καλά στο παγκόσμιο κύπελλο. Απήχε για αρκετές εβδομάδες, δίκιο έχεις. Και περίμενα να είναι πιο φρέσκος εδώ. Πάντως ο πατέρας είχε δώσει το στίγμα τις προηγούμενες ημέρες. 100 κιλά το κάθε πόδι ζυγίζει για το γιο μου. Και αυτό ήταν προϊόν της πίεσης, του άγχους, του βάρους, του στόμου για να ικανοποιήσει όλους τους συμπατριώτες του. Να πάρει το ματς μόνος του, να βάλει δύο γκολ μόνος του. Αυτά είναι ωραία, αλλά στο ποδόσφαιρο σπανίως συμβαίνουν στην πραγματική ζωή. Καλύτερα είναι η Γερμανία να έχει 8-9 ποδοσφαιριστές που μπορούν σε μία στιγμή να πάρουν το ματς. Πολύ έντονες αποδοκιμασίες. Εναντίον του Ζεπ Λάτερ και δεν ξέρω αν είναι και εναντίον της Τζίλμα Ρουσέφ, της πρόεδρου της χώρας. Είμαι σχεδόν σίγουρος, Αλέξη. Μια κυρία με βουλγαρική ρίζα. Ο παπάς της Βούλγαρος ήταν. Εξού και Ρουσέφ το όνομα. Ο οποίος μετά τον πόλεμο βρέθηκε να κάνει δουλειές στο Μπελο Οριζόντε και εκεί γεννήθηκε η μικρή Τζίλμα. Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία της Βραζιλίας. Οι απορροφές ξεκινάνε με τις ατομικές διακρίσεις και βέβαια αντιλαμβάνεστε γιατί ανεβαίνει στο πόντιουμ ο Μάνουελ Νόιερ. Το χρυσό γάντι που λένε. Όπως ο Κάντο, ο Νίκης Ελλάς 2. Συγχαρητήρια και από τον Γκάου, τον πρόεδρο και από την καγκελάριο Μέρκελ, δίπλα με τα γυαλιά ο Γενικός Γραμματέας της FIFA, ο Ζερόμ Φάλκε. Ο Πλατινί, αυτός που αγκαλιάζει τον Νόιερ, ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας, ο Βόλφγανγκ Νίρσμπαχ. The Adidas Golden Ball, which honors the most outstanding player of the tournament from Argentina. Δύο Γερμανοί ήταν κορυφαίοι, τερματοφύλακες, Σεπ Μάγερ και Όλιβερ Κάν. Ο Μέση θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Δεν έχει σκάσει ούτε μισό χαμόγελο. Άρα είναι μια πολύ μικρή παρηγοριά για αυτόν. Την έχει σηκώσει το 78 Κέμπες, το 86 ο Μαραντόνα και οι δύο όμως είχαν σηκώσει και το παγκόσμιο κύπελλο. Μα αυτό είναι. Να το συνδυάσεις. Δεν του λέει απολύτως τίποτα αυτή τη στιγμή το αγαλματάκι του Μέση. Θα θυσίαζα να σου στήσω κατακτήσει μέχρι τώρα για ένα παγκόσμιο κύπελλο, έλεγε μέχρι χθες. Προφανώς με την γκριμάτσα αυτή, με το κενό βλέμμα, το εννοεί απολύτως. Αν με ρωτήσεις πάντως ποιοι ήταν οι πιο συναρπαστικοί ποδοσφαιριστές που είδα εγώ σε αυτή τη διοργάνωση, δεν έπαιξαν σήμερα ούτε ο James Rodriguez, ούτε ο Arjen Robben. Η σειρά του διαιτητή, μια καλή δουλειά, επαγγελματική δουλειά από τον Νικόλα Ριτσόλι. Ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο γενικότερα. Μια δικαίωση και για τον Μισελ Πλατινί αφού είναι Ευρωπαίος ο διαιτητής. Και ο Λεβ. Ο Λεβ ο τέταρτος μετά τον Ζεπ Χέρμπεργκερ, τον Χέλμουτ Σεν και τον Φραντς Μπέκενμπαουερ. Ο τέταρτος προπονητής που οδηγεί τη Γερμανία σε ένα παγκόσμιο τίτλο. Η Γερμανία γενικώς κατά μέσο όρο ανά 20 ετία σηκώνει και ένα. 54, 74, 90, 2014. Και ο Μπίρχοφ στο βάθος μπροστά στο πίσω από το Μέση, ο οποίος τώρα περιμένει τους συμπαίκτες του να ανεβούν όλοι μαζί. Χειροκρότημα αναγνώρισης της παθιασμένης αντίστασης, θα έλεγα, των ηγημένων απέναντι στη Γερμανία. Γενικότερα για την Αργεντινή νομίζω ότι το παγκόσμιο κύπελλο ήταν μια ιστορία
αντίστασης. Αυτό έκαναν με πολύ ωραίο τρόπο. Δεν έχει όρεξη για τίποτα, ούτε για χαιρετούρες, ούτε να σκάσει μισό χαμόγελο για να τον τραβήξουν φωτογραφία. Να αναφέρω παρεμπιπτόντως, είπα το όνομα προηγουμένως, ότι ανακήρυσατε και επισήμως πρώτος χώρος του παγκοσμίου κυπέλλου ο Τζέιμς Ροντρίγκες με τα 6 γκολ. 6 γκολ σε 5 αγώνες. Μπράβο του. Όχι μόνο για τα γκολ, αλλά γιατί έδειξε πραγματικά τι έχει και τι ακόμη έχει να δώσει. Και αγκαλιάσα το τον Νταβίτ Λουίζ και τους υπόλοιπους Βραζιλιάνους, τα έδειχνε όλα αυτά που λες. Και τον Κολομπιανό. Γιατί τα 45 εκατομμύρια που έδωσε πέρυσι Μονακό στην Πόρτο για να τον πάρει, τώρα φαντάζομαι λίγα. Μονακό είναι ένα πολύ ωραίο κλαμπ, αλλά για να μένεις λίγο και μετά να πηγαίνεις στα πραγματικά μεγάλα κλαμπ. Ρεάλ, Μπαρσελόνα. Η Μαρία ανάβλωσε ολόκληρο τσάρτερ για να έρθουν οι παιδικοί του φίλοι από την Αργεντινή. 10 άτομα συνολικά. Δεν τον είδαν ούτε να παίζει, ούτε φυσικά να σηκώνει και το παγκόσμιο κύπελλο. Μάξι Ροντρίγκες, Μπασάντα από πίσω, ο αρχηγός της Μοντερέι στο Μεξικό. Ο αριστερός μπακ. Συνεργάτες του κλείνουν την πομπή της Αργεντινής και πάλι πράγματι επιβεβαιώνεται ότι η αποδοκιμασία δεν είναι για τον Μπλάτερ αλλά για την Τζίλμα Ρουσεφ. Τους πήρε πολλά λεφτά τους Βραζιλιάνους φορολογούμενους για να κάνει το παγκόσμιο κύπελλο και επιπλέον εκεί που πόνταρε ότι η ομάδα θα τα αποδώσει, η ομάδα στα δύο τελευταία παιχνίδια μάζεψε 10 γκολ. Οι εκλογές είναι πολύ κοντά, Οκτώβριο. Και το αύριο είναι πάρα πολύ κοντά και δυστυχώς φοβάται το λεγγύο στο ένταξη νωρίτερα πριν από λίγες ώρες ότι θα ξαναβγούσουν πρώτος οι Βραζιλιάνοι. Και έρχεται και ένας άλλος λογαριασμός σε δύο χρόνια των Ολυμπιακών Αγώνων εδώ. Όλα εδώ πληρώνονται. Φάιν Στάικερ. Οδηγεί τους συμπαίκτες του στην κορυφή του κόσμου. Αυτός μοιάζει φυσιογνωμικά με τον Μέση, αλλά δεν είναι ότι δεν έχει όρεξη για τίποτα, αυτός δεν έχει κουράγιο για τίποτα. Έχει πεθάνει πραγματικά. Τόσο ξύλο που έφαγε, τόσα χιλιόμετρα που έκανε, τόση ψυχή, τόσο πάθος που κατέθεσε. Κυρία Μέρκελ που ήταν και στο πρώτο παιχνίδι, στο 4-0 με την Πορτογαλία εδώ. Και ο Ζερόμ Φάλκε που φροντίζει για να περνάνε τα μετάλλια στο λαιμό των νικητών. Ένας παλαιός συνάδελφός μας στο Canal Plus στη Γαλλία. Ο Γενικός Γραμματέας της FIFA. Αριστερά στην οθόνη σας με τα γυαλιά. Αυτός εδώ ο παππούς με το βαμμένο μαλλί είναι ο πρόεδρος της CONMEBOL. Ο Ευγένιο Γερέδο. Και βαμμένος. Στα 80 φεύγα τώρα, λες να είναι. Τι άλλο λες να είναι. Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας της Νότιας Αμερικής. Το Κεντήρα, ο 10ος παίκτης που σηκώνει παγκόσμιο κύπελλο και Champions League την ίδια χρονιά. Έστω και αν δεν έπαιξε, ήταν άτυχος, αλλά είναι τυχερός ο τέλος. Κυρία Μέρκελ, πάντως πραγματικά έχει αναπτύξει μια σχέση με την Εθνική Γερμανία. Δεν είναι ξαφνικά μία φορά ήρθε σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Γενικώς είναι κοντά στους παίκτες. Δεν, το πω πολύ λαϊκά, δεν κολώνει να μπαίνει ακόμα και στα αποδυτήριά τους. Να έχει ένα feeling μαζί τους. Βλέποντας την εξέδρα δύο παλαιούς συνάδελφούς μας, γιατί εκτός από τον Φάλκε, και ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας ο Νίρμπαχ και αυτός είναι αδελφός μας. Ήταν μάλιστα ο press director στο Παγκόσμιο Κύπρο του 2006. Θυμάμαι μια παλιά κουβέντα από ένα μεγάλο δάσκαλο στη δημοσιογραφία που έλεγε ότι
μου είχε γραφεί ένα πολύ ωραίο επάγγελμα, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα το εγκαταλείψετε, κύριε Εγκαίρος. Λοιπόν, αυτή το εγκατέλειψαν Εγκαίρος, κάνουν άλλα πράγματα τώρα. Εδώ ο Νίρσπαχ, η αγκαλιά με τον Λόβ. Πήραν όλοι, μικροί, μεγάλοι, βασικοί, αναπληρωματικοί, πρωταγωνιστές και λιγότερο πρωταγωνιστές. Τα μετάλλια, η στιγμή για την κορύφωση του 20ου Παγκόσμιου Κυπέλλου. Πλησιάζει το χρυσό αγαλματάκι. Εδώ ο Ζερόμ Φάλκερ. Κυρία Τζίλμα Ρουσέφ το δίνει στον Φίλιπ Λαμ. Μετά από 24 χρόνια η Γερμανία είναι πάλι μια παγκόσμια υπερδύναμη. Ανεβασμένη στο θρόνο με τρόπο εμφαντικό από Τρίτη σε Κυριακή. Δύο νίκες στο Μπέλο Οριζόντε και στο Ρίο Ντεζανέιρο. Μία στη Βραζιλία 7-1. Μία στην Αργεντινή 1-0. Παράδοση. Ο στρατός των φωτορεπόρτερ απαθανατίζει στιγμές που περιλαμβάνονται. Το σήκωσε λοιπόν η Γερμανία μετά από 24 χρόνια το παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά ήταν εκεί και η Μέρκελ που όπως ακούσαμε τους επισκεπτόταν τους ποδοσφαιριστές ακόμη και στα αποδυτήρια. Βέβαια είδαμε και το Μέση να μην έχει καμία έκφραση, ανέκρος τελείως να ανεβαίνει τα σκαλιά για να πάρει το μετάλλιο και τη χρυσή μπάλα. Και τι να έκανε άλλωστε αφού η Αργεντινή έχασε μέσα στη Βραζιλία. Τώρα θα δούμε και ένα απόσπασμα από την τελετή λήξης με τη Σακίρα και τον Κάρλο Σαντάνα που αποχαιρέτησαν τους φίλαθλους ανά τον κόσμο και έδωσαν το παρόν στη μεγάλη αυτή γιορτή του ποδοσφαίρου. Πάμε να πάρουμε μια ιδέα. Η γιορτή λοιπόν για το κλείσιμο του Παγκόσμιου Κυπέλλου, μια διοργάνωση που άνοιξε βράδυ Παρασκευής 12 Ιουνίου όταν η Βραζιλία νίκησε την Κροατία με 3-1 και ολοκληρώνεται ένα και πλέον μήνα αργότερα, ακριβώς ένα μήνα αργότερα, 13 Ιουλίου απόψε. Συζητήσιμης ίσως αισθητικής αντιπροσωπεύουν με βάση το κόνσεπτ της εκδήλωσης, το κόνσεπτ της γιορτής, τέσσερις πανανθρώπινες αξίες που υπηρετούνται κατεξοχήν μέσα από το ποδόσφαιρο. Είναι η ελευθερία, η αλληλεγγύη, το πάθος και η διαφορετικότητα. Μιλάμε για τέσσερις γιγάντιες μαριονέτες που θα παίξουν και μπάλα. Εδώ βλέπουμε την Μπραζούκα, την τεράστια. 8 μέτρα ύψος έχει κάθε μία. 3 μήνες πήραν στους διοργανωτές να φτιαχτούν αυτές. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αρέσουν, κατά πόσο είναι ωραίες στον κόσμο κυρίως αν αρέσουν, αλλά είπαμε, αυτά τα οποία αντιπροσωπεύουν, αυτά τα οποία συμβολίζουν είναι κάτι ξεχωριστό. Για ένα παγκόσμιο κύπελο, για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Ελευθερία, αλληλεγγύη, διαφορετικότητα και πάθος. Αυτό δηλαδή προσδεύει και το ποδόσφαιρο. Ελευθερία στην κίνηση των παιχτών, όπως το λέγανε οι διοργανωτές τελευταίες μέρες, αλληλεγγύη ανάμεσα σε ομάδες, διαφορετικότητα ταλέντων και φυσικά πάθος για ποδόσφαιρο, όπως πάθος έχουν όλοι οι χορευτές, όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό το μεγάλο πάρτι που ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Σημαία της Αλγερίας, η Γκάνα, στιγμή που περιμέναμε, η ελληνική σημαία δεν κράτησε πολλή ώρα στους τηλεοπτικούς δέκτες, κράτησε όμως πολύ καλά η ελληνική ομάδα για αρκετές ημέρες. Εδώ έφτασε πολύ κοντά στο να παίξει και ένα πέμπτον αγώνα, έναν προημιτελικό που δεν αξιώθηκε να φτάσει.
εναντίον της Ολλανδίας στο Σαλβαντόρ. Και βέβαια σε περίοπτη θέση οι σημαίες των ομάδων που συμμετέχουν στον τελικό. Γερμανία, Αργεντινή. Το καταπληκτικό είναι ότι απόψε τελειώνει η σεζόν και για τις εθνικές ομάδες και το Σεπτέμβριο ξανανοίγει. Και όταν τον Σεπτέμβριο ανοίξει πάλι, το πρώτο παιχνίδι της Γερμανίας και της Αργεντινής θα είναι ένα μεταξύ τους φιλικό 3 Σεπτεμβρίου στο Ντίσσελντορφ. Φυσικά όταν το έκλεισαν δεν φαντάζομαι ότι στο μεταξύ θα γίνονταν και ζευγάρι σε ένα τελικό παγκόσμιο κυπέλλου. Κανονικά θα πρέπει να το έχουν φανταστεί, γιατί είναι το ζευγάρι που έχουν δει περισσότερες φορές σε τελικούς πλέον, με 3 συνολικά, 86, 90 και τώρα. Μία η Αργεντινή, μία η Γερμανία, Δυτική Γερμανία τότε, με τον Κοντεσάλ, θυμάσαι, το περίφημο πέναλτι στον τελικό. Και τώρα ελπίζουμε να δούμε περισσότερα γκολ, περισσότερο θέαμα, όχι από το 86 σίγουρα, γιατί εκεί είχε γίνει χαμός, αλλά από το 90 οπωσδήποτε. Θα πούμε στα αγωνιστικά σε λίγο. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον και πολλά, πάρα πολλά κομμάτια τα οποία παραπέμπουν σε διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν και ενδεχομένως να δείχνουν και τι μπορεί να συμβεί ως τώρα στο μέλλον. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, όπως και να έχει, και σου λέω και πάλι και 0-0 να λήξει για να μην πεις κάτι για μένα, ας πάει και στα πέναλτι, θα μας αρέσει πάρα πολύ. Εσύ από όλα σου παραπάνω το 7-1 της Γερμανίας. Εμένα μ' άρεσε πιο πολύ το 0-0 της Ολλανδίας με την Αργεντινή. Δεν μ' αρέσει το παιχνίδι που πάνε στο 5-0 ημίχρονο. Θεωρώ ότι είναι περισσότερο στατιστική παρά ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι μελαγχόλησα λίγο πάντως. Κάποτε ένας διάσημος Γάλλος δημοσιογράφος, ο Γκαμπαρντελά, που προς τιμήν του τώρα υπάρχει ένα τρόπο, ο Γκαμπαρντελά, είχε πει σε ένα παγκόσμιο κύπελο ότι μετά το 5-0 έκλεισε τα κοιτάπια του, λέει δεν ασχολούμαι άλλο, από εδώ και πέρα είναι στατιστική. Στατιστική έδειξε τη μεγαλύτερη ήττα σε παγκόσμιο κύπελο για τη Βραζιλία και μάλιστα στην έδρα της. Κύριοι με τα παραπάνω κιλά εδώ δεν είναι ποδοσφαιριστές, είναι freestyle ποδοσφαιριστές. Είναι οι δύο οι οποίοι προσπαθούν να δελεάσουν την πεντάμορφη για το σε ποιον θα δώσει το τρόπαιο. Το τρόπαιο. Και νομίζω πως ξεκινάει ο Γερμανός πάρα πολύ καλά. Οι δύο διεκδικητές του τροπέου, ο ένας είναι ο Κέβιν Σικέιρα από το Σάο Πάολο, πρωταθλητής αυτό που κάνει, φυσικά, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Και ο Ιάγκο Βιτορίνη, σε καλό επίπεδο κι αυτός. Τα κάνει και ο Μέση αυτά. Ο Μασεράνο τα κάνει όμως. Ο Μασεράνο κάνει τάκλι στο Ρόμπεν και δίνει προκρίσεις. Δύσκολη επιλογή. Όπως ελπίζω να είναι δύσκολη και μετά. Αυτός ο κύριος είναι ο Καρλίνιος Μπράουν και αυτή δεν χρειάζεται συστάσεις. Η κυρία Πικέ. Ο Καρλίνιος Μπράουν που έκανε μόδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο τον ήχο της κουντουνίστρας, την κασιρόλα που λένε, η οποία πουλάει και πολύ. Την έχουν σε έκταση τώρα πλέον. Τελειώνει το Μουντιάλ. Και η Σακίρα, η οποία, για να μιλήσουμε σαν να είναι ποδοσφαιριστής, συμμετέχει για τρίτη φορά σε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Μια διαδικασία που ξεκίνησε από το Βερολίνο την τελετή λήξης του 2006, μεταφέρθηκε πριν 4 χρόνια στην Νότια Αφρική και τώρα στο Ρίο. Αυτός ο εναγκαλισμός της με τον κόσμο του ποδοσφαίρου κατέληξε στο να παντρευτεί ποδοσφαιριστή. Και να του χαρίσει ήδη και ένα παιδάκι, τον Γεράρ Πικέ. Ο Πικέ έχει λιγότερα παγκόσμια κύπελλα από τους, δύο, Πικέ ένα, από πού δύο. Ένα, μόλις ένα. Ο Πικέ λοιπόν, αλλιώς θα είχε φανταστεί, να τραγουδάει καλή του και να είναι εδώ σήμερα. Είναι το τραγούδι με το πολύ πρωτότυπο για τραγούδι, κύκλο La La La.
4 χρόνια μετά το Waka Waka που είχε κάνει θράψη στην Νότια Αφρική. Να μην ψάξει το συμφέτη, δηλαδή δεν σε ενδιαφέρει και πολύ. Ξεκίνα ένα τοτέμ για την Κολομβία, ένα άγαλμα. Τελείωσε λοιπόν η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου με τη Σακύρα, με πολύχρωμες στολές και παρουσίες και τώρα εμείς θα αλλάξουμε κλίμα. Μία πολύ φωτεινή πανσέλινο είχε την ευκαιρία να απολαύσει όλη η γη τη νύχτα του Σαββάτου, η οποία μάλιστα ήταν η πρώτη από τις τρεις μοναδικές πανσελίνους που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι. Το φαινόμενο που θα δούμε και τώρα στο βίντεο θα επαναληφθεί ακόμη καλύτερα στις 10 Αυγούστου όταν θα υπάρξει η μεγαλύτερη και λαμπρότερη πανσέλινος του 2014. Μία τρίτη, αρκετά μεγάλη πανσέλινος θα λάβει χώρα και στις 9 Σεπτεμβρίου. Οι πανσέλινοι διαφέρουν σε μέγεθος και φωτεινότητα επειδή η τροχιά του δορυφόρου μας γύρω από τον πλανήτη μας είναι ελλειπτική και έτσι το φεγγάρι πότε βρίσκεται πιο κοντά και πότε πιο μακριά. Είδαμε λοιπόν και βίντεο με την πανσέλινο που φαινόταν τόσο κοντά στη γη και φυσικά ήταν απολαυστικό το θέαμα. Τώρα μία συγκλονιστική στιγμή αποτυπώνει ο φακός της Χαριέτ καθώς γυναίκα που διανύει τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης αναγκάζεται να πηδήξει από τον μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί από φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο της Κωνσταντινούπολης. Το βίντεο που ακολουθεί είναι συγκλονιστικό. Τουλάχιστον η γυναίκα κατάφερε να σωθεί από τη φωτιά. Συγκλονιστικό βίντεο με τη διάσωση ενός μωρού 2 μηνών από τα χαλάσματα 16 ώρες μετά από βομβαρδισμό στο Χαλέπι έδωσε στη δημοσιότητα ομάδα διασωστών που εργάζεται στη ζώνη αυτή η οποία ελέγχεται από τους Σύρους αντάρτες. Για να το δούμε. Ανατριχιαστικό αλλά πραγματικό γιατί δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε τέτοιες εικόνες αφού είναι πραγματικότητα. Όμως τώρα θα αλλάξουμε κλίμα αφού είναι και καλοκαίρι, λίγο χρειαζόμαστε και μουσική και ταξίδια και καλή διάθεση. Οπότε θα πάμε στις συναυλίες. Την 5η 24 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ το Ηρώδιο φιλοξενεί και πάλι την βασίλισσα του βιολιού Βανέσα Μέι. Αυτή τη φορά όμως θα έχει μαζί της μία μπάντα με 6 μουσικούς, μία ορχήστρα καθώς και μία μεγάλη ομάδα τεχνικών απαραίτητη για την παρουσίαση ενός μοναδικού σοου που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από την Βανέσα Μέι σε προηγούμενη συναυλία της. Θα το δούμε σε λίγο. To open the show,
Please welcome the extraordinarily talented Vanessa May. Πήραμε μία ακουστική ιδέα από τη Vanessa May που μάλιστα τις τελευταίες ημέρες αμφισβητείται το κατά πόσο έχει κερδίσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι. Μάλλον η συμμετοχή της κατά πόσο είναι έγκυρη, αφού υπάρχουν υπόνοιες ότι ο μάνατζέρ της είχε χρηματίσει τους κριτές.
Τώρα, στις 15 Ιουλίου εμφανίζονται οι μέλισσες στον κήπο του Μεγάρου για μία και μοναδική συναυλία. Οι μέλισσες θα ξεσηκώσουν και θα δώσουν μία καλοκαιρινή νότα στην πόλη, οπότε όποιος βρεθεί εκεί θα περάσει σίγουρα μία πολύ ωραία καλοκαιρινή βραδιά. Πάμε τώρα να πάρουμε μία ιδέα από ένα βίντεο κλιπ που έχουν κάνει οι μέλισσες. Συμμετείχε και η Βιαδάμου σε αυτό το βίντεο κλιπ μαζί με τις μέλισσες που αύριο εμφανίζονται στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Τώρα πάμε να ταξιδέψουμε μία παρέα φοιτητών που πέρασαν ένα εξάμηνο στο νησί της Κρήτης, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Εράσμους, δημιούργησαν ένα καταπληκτικό βίντεο με τις περιπέτειές τους και τα μέρη τα οποία επισκέφτηκαν. Ο δημιουργός του, ο Μάρτιν, ξαναγύρισε μετά το 2011 και συνεχίζει τις σπουδές του για δεύτερη φορά στο ΤΕΙ της Κρήτης. Πάμε να το δούμε γιατί είναι άκρος απολαυστικό το βίντεο αυτό. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις,
όπως δεν ένιωσες ποτέ. Απολαυστικό βίντεο, τρομερά τοπία, αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση και καλή παρέα. Και τώρα από την Κρήτη θα πάμε σε Αμπελώνες, χαμηλούς λόφους, μεσαιωνικά κάστρα, ήσυχα χωριά και αγρικίες, ανάμεσα σε κυπαρίσια, ελιές, τάχια και ηλιοτρόπια. Αυτή η μαγική εικόνα έχει κάνει την καταπράσινη καρδιά της Ιταλίας, που απλώνεται βόρεια της Ρώμης και νότια του Μιλάνου, έναν από τους δημοφιλέστερους ευρωπαϊκούς ταξιδιωτικούς προορισμούς και δεν είναι άλλος από την Τοσκάνη. Πάμε να δούμε ένα φανταστικό βίντεο που σίγουρα θα μας ταξιδέψει μέχρι την Τοσκάνη. Thank you.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα οι Ιταλοί, όπως και πολλοί Κεντροευρωπαίοι, περνούσαν τα καλοκαίρια τους στα θέρετρα της Κροατίας. Η πόλη μας καλεί να την ανακαλύψουμε με τα πόδια, αφού οι αποστάσεις ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα σημεία είναι πολύ κοντινές. Υπέροχα κτίρια, επιβλητικοί ναοί, πλατείες, πάρκα, κλασικά καφενεία γεμάτα κόσμο μας περιμένουν για να τα επισκεφτούμε. Πάμε μία βόλτα και θα επιστρέψουμε. Thank you.
Τελείωσε και η βόλτα μας στο Ζάγκρεπ της Κροατίας με χρώματα και αρώματα από εκείνη την περιοχή αλλά και από την Τοσκάνη που είδαμε πιο πριν. Και κάπου εδώ η εκπομπή Infotainment φτάνει στο τέλος της. Μείνετε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Ενημερωθείτε για τις ειδήσεις και τις εξελίξεις που συμβαίνουν τώρα στο ζούγκλα.gr και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Καλό σας απόγευμα.